scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa, perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa, perdono. Καλώς ήρθατε κυρίε και κύριοι στο Κοίτα τι έκανε. Έχουμε σήμερα εδώ τη χορευτήρια Τρικάλων. Είναι ξεχωριστά κορίτσια που ήρθαν σήμερα για να τραγουδήσουν για το επίσημο ζευγάρι που θα μπει σε λίγο μέσα στο στούντιο. Να καλωσορίσω τα αγόρια. Τα αγόρια επώνυμα, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος. Χειροκροτήστε όλες. Όλες. Πάσε στο Γιάννη Τσιμιτσέλη. Φτάνει. Κορίτσια, να ξεκινήσουμε. Και ο Τάσος Καλφιάς δεν είπε, παιδί. Εγώ χειροκροτώ, γι' αυτό χειροκρότησα με τα κορίτσια. Με συγχωρείτε. Πήγατε για κάτι στην άκρη του κόσμου εκεί πέρα. Ποιος ξέρει για ποιο λόγο. Δεν έχουμε άλλο σε άντρα. Δεν έχουμε άλλο σε άντρα. Δεν έχουμε, λέω άλλο. Γιατί εδώ είμαστε. Παιδιά, ακόμα δεν έχει ακούσει. Παιδιά, συγγνώμη. Εντάξει, θέλω να πιάσουμε με αυτό. Ωραία, ωραία. Δεν έχουμε, κυρία Μεντή, θα βολευτείτε. Άλλο δεν έχουμε. Λοιπόν, θα αρχίσουμε ωραία, ωραία, ένα ωραίο τραγουδάκι τώρα. Τρία, δύο, ένα. Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, και δουλειά κάνει τους άντρες. Το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί. Ωπα! Τι είναι αυτή η Παναγία. Κυρία, αυτή τα έκανε όλα. Αυτή η πρώτη. Όχι, δηλαδή. Όχι, η Δευτέρα, εδώ. Η Δευτέρα. Το πιάσαμε λίγο σε τόνο Μιχάλη Γενίτσαρη. Ναι, να με δει. Ναι. Αυτή ξεκίνησε, αγάπη μου, Αλέξανδρε. Πολλά χρόνια πριν. Ναι, είναι, είμαστε παλιοί εμείς, είμαστε έτσι παλαιά σχολής. Πολύ. Εδώ η Ντιζές δίπλα. Ήταν όμως μωράκι όταν ξεκίνησε. Καλά, εννοείται, το ξέρουμε αυτό. Και εξακολουθεί να περιμένει, συγγνώμη που θα το πω. Για την Ντιζές θέλεις να μου πεις εσύ δύο κουβέντες. Με την Ντιζές είμαστε μαθητές. Στο ίδιο δύο. Ναι, στο ίδιο δύο. Είμαστε μαθητές στο Εθνικό περίπου τις χρονιές που ήταν του Κούνι, Μέρη και η Κέτη. Η Μέρη και η Κέτη είναι ό,τι πιο έκφυλο έχουμε σε καθηγητρίες. Δύναμη. Καθηγήτριες, δηλαδή, εντάξει. Όχι, η μία νομίζω ότι ήταν δασκάλα, η άλλη καθηγήτρια. Εντάξει, δασκάλα, καθηγήτρια. Τα ίδια. Εγώ τα έδινα από μικρό και τα αναλάμβανα μετά. Τα ίδια. Μου τα έδινε. Ωραία, εξέλιξη. Το κορίτσι όμως είναι σοβαρό, δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα. Εκείνο. Η Τζίνι Παπαδοπούλου. Ναι. Μίλησε η οποία όμως είναι και καθηγήτρια και... Αληθινή τώρα δηλαδή. Όχι. Λέω μήπως. Αλλά είναι ανωτέρω επίπεδο. Ανωτέρω. Δεν είναι μόνο, δεν είναι μια απλή ηθοποιός, είναι και τραγουδίστρια και πιανίστρια. Νομικής, εκτός από το Εθνικό Θέατρο βέβαια, έτσι, και νομικής και θεατρολογικής. Παίρνουμε ανθρώπους γενικά με ευρύτερο μόνο. Μίλησέ μου για τον πιτσιρικά αυτόν εδώ. Ναι. Αυτός, εδώ αυτός είναι ο πιο Βενιαμίν, ο Βενιαμίν, είναι... Βενιαμίν. Ιστορία, της ιστορίας, ναι. Αυτόν τον προλάβαμε, ξέρεις, με το που έβγαινε. Και τον αρπάξατε. Ναι, ναι. Και ο άλλος ο νεαρός δίπλα. Ο νεαρός δίπλα. Εσύ μάνα μου, εσύ αγόρι μου. Εσύ αστέρι μου, φτάνει. Α, για. Καλά. Για πες μου γι' αυτόν. Εσένα λέει, αγάπη μου. Δεν λέει εμένα, εσένα. Δεν έχει να αγγείλει κανείς εμένα, αγάπη μου, εσύ και ό,τι που δίνεται. Με τον Τάσο. Α, παπά. Είναι το δικό του αυτό, πρέπει να το ακούει. Για πες. Έχουμε κάνει μια ταινία μαζί. Δυο. Δυο, βρε. Μία ενώ το κλάμα που ήταν... να πω, διότι και στην τρίτη. Ναι, και στην τρίτη. Έχεις να προσφέρεις κάτι. Και έχει σκηνοθετήσει και έχει πρωταγωνιστεί στους Μπαμπάδες με Ρούμι. Εμπρός. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είστε ο αδέκαστος Στέφανος Μπάρας. Μάλιστα, είμαι και αδέκαστος και Μπάρας. Μπράβο, παιδί μου.
Αυτός το ξέρεις ότι αντιμετώπισε την επιθετικότητά του και τη σκληρότητά του και την ακρίβεια τη σκληροτραχυλότητά του με το θέατρο. Ήταν πολύ επιθετικός τύπος μικρός. Ποιος? Ο Τάσος Χαλκιάς. Τάσο, καλά τα λέω, έτσι δεν είναι, δεν ήσουν κάπως περίεργος. Εξαρτάται, αγάπη μου, ότι είναι επιθετικός. Απέναντί σου είναι πολύ, πολύ έτσι. Επειδή εγώ το ξέρω από παιδί. Δεν είναι μεγαλώσαμε με ζωντανό πολύ παραμένει. Τι εννοείς επιθετικός για να σου... Ήσουνα και λίγο βάρβαρος μικρός. Και το, με το θέατρο. Το θέατρο όχι, ήρθε και σε μαλάκωσε. Σαν αρσενικό το, ναι, σαν αρσενικό. Δεν απαντάω σε τέτοιες προκλήσεις, κυρία Μεντή, με το που ήρθατε εδώ, μας έχετε κάνει ανωκάτω. Ναι, αλλά έχει δίκιο η κυρία Μεντή, δεν θέλει. Τι έκανε η κυρία Μεντή, τι. Έχει δίκιο να θέλει κάποιες διευκρινήσεις. Ναι, γιατί δεν είναι ένας πολύ τρυφερός. Έχει υπάρξει έρωτας παλιότερα μεταξύ. Βέβαια, βέβαια. Και υποβόσκει ακόμα. Και υπάρχει ακόμα. Αγάπη. Και υπάρχει νέο. Ναι, πάντα μπαίνει μια μύγα ανάμεσά μας. Την οποία τεινάζουμε. Λοιπόν, θέλω τώρα για αυτούς τους δύο τους τύπους ο Αλέξανδρος να μου πει. Να μου κάνει το πορτρέτο του, ένα σύντομο πορτρέτο. Σύντομο. Ναι, 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 θέλω ένα σύντομο με τόση πορτρέτο. Γνωρίζω, με τόσο χρόνο δεν μπορεί να είναι σύντομο το πορτρέτο. Λίγο, λίγο θέλω. Πες μου δύο κουβέντες για αυτούς. Καταρχήν είναι δύο πολύ ήπιοι τύποι που δεν τσακώνονται ποτέ, όχι, δεν υψώνουν τη φωνή. Όχι, καθόλου. Ο ένας τον άλλο, ναι. Μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν. Ναι. Τι να πω, ρε παιδί μου, τους ξέρω τόσα πολλά χρόνια, τους έχω και αυτούς κάπως μεγαλώσει εγώ στα χεράκια μου. Μην τα λες αυτά, δεν φαίνεται. Τι να κάνω, δεν φαίνεται, κακά τα ψέματα. Πρώτα γνώρισα τον Θανάση, μετά γνώρισα τον Μιχάλη. Ο Θανάσης, όταν τον πρωτογνώρισα, ήταν ένας εκολαπτόμενος, να τον πούμε έτσι, συγγραφέας. Μετά έσκασε τα αυγόκια. Του Φιδιού και γνώρισα τον Μιχάλη και γίνανε αυτό που γίνανε, αυτό που ξέρουμε όλοι. Είναι δύο εξαιρετικά παιδιά. Τι να πω, δηλαδή. Ναι, εγώ έχω ακούσει ότι τσακώνονται θηριωδώ στο Πήλιο ενίοτε. Καλείται την αστυνομία παρατηρήσει. Τώρα δεν τσακώνονται. Τώρα δεν τσακώνονται πια. Τσακώνονται, αλλά όχι όπως τότε. Πώς τσακώνονται τώρα. Θυμάμαι αυτό που λες στο περιστατικό. Γράφανε το Δίσεξα Μαρτίνη και ήταν κλεισμένοι σε ένα σπίτι και είμαστε εμείς μια άλλη παρέα σε ένα άλλο σπίτι. Και αυτό που μας φιλοξενούσε άκουσε κάποιες φωνές και κάποια φωνή. Ναι, μήπως να πάρουμε την αστυνομία, λέει, σφάζονται αυτοί. Όχι, λέω, δεν είναι τίποτα. Συνεργάζονται, λέει, έτσι συνεργάζονται. Αλέξανδρε, γιατί μετά πήγαμε για μπάνιο, μια χαρά δεν ήσαν να μην θυμάσαι κάτι που είχε πει η Γαλάνη για αυτούς τους δύο, ότι μιλούν την ίδια γλώσσα, αλλά από άλλη γωνία. Το θυμάσαι αυτό. Δεν ξέρω αν είναι από άλλη γωνία, γιατί είναι ένα πράγμα σατανικό. Ναι, μίλησα. Ό,τι και να ρωτήσει το Θανάση, ό,τι να ρωτήσει το Μιχάλη, δηλαδή ρωτά σήμερα το Θανάση και δεν το ξέρει ο Μιχάλης αυτό που τον έχει ρωτήσει. Και σου απαντάει κάτι. Μετά από μια εβδομάδα ρωτάς τον Μιχάλη για το ίδιο θέμα, χωρίς να έχουν συζητήσει. Του απαντάνε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι απίστευτο. Είναι κληρονομικό χάρισμα. Ναι, ναι. Καλή ημέρα, Πέρδικης. Καλή σου μέρα, Ιάκου. Αχ, ωραία που την έπαιζες. Εσείς είναι του Άζους. Παίρνει φουτιά του όργανο όταν το παίζει, Ιάκου. Ευχαριστώ. Σκουρνάτε με που σας χαλνώ τσούπρε στη συντροφιά σας. Μα θέλω λίγη από τη δρουσά που έχετε στα μυνιά σας. Θέλεις γυρό. Ναι. Η γκάνιασα τόση ώρα να την παίζω. Μισό λεπτό. Ξηρύψε εσείς. Εσένα δεν σε ξέρω. Είσαι εδώ από τα μέρη μας, τους κάτω τραχανάδες. Ναι, ντόπια, είμαι από το χωριό. Και το όνομά μου Πήγιο. Σε ευχαριστώ για το νερό. Και να έχεις τη δρουσά του. Να είσαι καλά, Βοσκόπουλο. Λοιπόν, κι εγώ... Παγαίνω. Αϊ, τι λιβέντς, τι όμορφος. Και τώρα ξεκινάει η καινούργια η περιπέτεια της ταινίας Οξυγόνο, το οποίο βγήκε χθες εσείως στις αίθουσες. Στις αίθουσες, ναι. Τι αγωνία και αυτή η Παναγία μου. Τι να κάνω. Τι τρέξουμε γι' αυτό. Δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Ποιος μου είπε ότι να πας να τη δεις, λέει, είναι η ανάποδη πλευρά του safe sex. Υπερβολή. Ο Κουτσογιαννόπουλος νομίζω το έγραψε. Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή. Όχι. Όχι. Αλλά από μία άλλη σκοπή. Γι' αυτό το λέει, flip side, ότι είναι το flip side. Είναι το ίδιο πράγμα, ειδωμένο από μία άλλη σκοπιά. Κοιτάει ο ένας τον άλλον και δεν απαντάει. Τώρα για να πάρω, ξέρεις. Περιμένω να αρχίσει ο Μιχάλης. Γιατί? Τα λέει πιο καλά. Αχ, καλά. Έλα, Μιχάλη, για πες εσύ. Ναι, θα μπορούσε να ισχύει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αλλάζουμε, ας πούμε, τρόπο που κοιτάμε τα πράγματα. Εδώ πέρα αυτό που ίσως δεν υπάρχει είναι η αυτόματη, ας πούμε, εκτόνωση που είχε το γέλιο. Του safe sex. Με τις κυρίες έχουμε μια πάρα πολύ παλιά, ναι, καρμική σχέση, ιδιαίτερα με την Ένα.
Γιατί με την ένα ξεκινήσαμε με τις χάρτες. Δίσεξα Μαρτίνα, Ναραγιά, τα Ταγέρ, τα, όλα αυτά, τα βαψίματα, τα έτσι. Υπέροχη συνεργασία, έτσι. Σίγουρα. Και αυτή τη φορά είναι μια εντελώς άλλη εικόνα της Νένας. Εμείς πιστεύαμε από πάντα ότι υπάρχει, περιμέναμε λίγο. Δεν έχει ακόμα μεγαλώσει αρκετά, δυστυχώς. Το ξαναπες το. Έχω μέλλον, δηλαδή. Να αποκαλύψουμε περιμέναμε λιγάκι να μεγαλώσει. Να αποκαλύψουμε κάνει τη μαμά του Γιάννη και της Τζίνης. Τη μαμά κάνεις εσύ, αγάπη μου. Ναι. Γιατί? Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Εμείς. Ντροπή. Καταρχήν... Έχω και γονάκια. Ναι, ναι. Να σου απόψε, δεν ξέρω Τάσο αν τα ξέρεις, γιατί μάλλον δεν τα ξέρεις. Αραβωνιάζεται. Μέσα στην ταινία εννοείς. Ποια ταινία, μάνα μου, πραγματικότητα. Η Νένα με δει απόψε αραβωνιάζεται. Αυτό θα φύγω νωρίτερα από την... Εσύ δεν τα ξέρεις ακριβώς. Γιατί, γιατί, γιατί. Άστα, δεν είναι. Δεν θα μου πείτε. Είναι πολύ φρέσκα αυτά για να τα πούμε. Πρέπει λιγάκι να... Με τρομάζει, ναι, ναι. Ναι. Όταν φύγω θα μιλήσετε. Πάντως εγώ σε αραβόνα θα πάω. Εγώ που σε αντιαπουσίασε να μιλήσω. Αγάπη. Ναι, η, ό,τι θες ελεύθερα. Η κυρία Μανίσαλη. Εγώ που έχω 50 παιδιά, τι να πεις. Αλλά δεν θα σας πούμε τώρα. Έχει 50 παιδιά σε ένα άλλο έργο που ετοιμάζουμε τώρα. Κάνει την Εκάβη, αλλά μια διαφορετική Εκάβη από αυτή που, που έχουμε συνηθίσει. Στην καινούργια μας κωμωδία που σκηνοθετούμε τώρα στο Εθνικό Θέατρο. Θα ανέβει το Φλεβάρι, βέβαια. Λέγεται Ποια Ελένη. Έχει να κάνει με το μύθο της Ελένης. Το κεντρικό πρόσωπο είναι η Τζέσι Παπουτσί. Είναι Αναγία μου. Ξαδέρφη της ωραίας Ελένης, την οποία την παίζει η Τζίνη. Αλλά για μια πλάκα που κάνουν οι θεές, βάζουν αντί για την Τζίνη μέσα στον μπαούλο, εκεί που απαγάγει ο Πάρης την Ελένη, αντί για την Τζίνη βάζουν την Τζέσι. Νομίζετε ότι επειδή δεν είμαι θεά, δεν ξέρω τι κάνετε πίσω από την πλάτη μου και τι λέτε, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, εγώ είμαι η ωραία Ελένη, μη γελάει κανείς. Θα αρχίσω τα χαστούκια. Πώς? Μπορώ πάρα πολύ καλά, αγάπη μου. Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για αυτό το υπέροχο δώρο που μου έχετε κάνει φέτος. Θεωρώ πολύ τυχερό τον εαυτό μου. Ξέρω τα παιδιά πάρα πολλά χρόνια. Έχουν, ρε παιδί μου, να πω τη λέξη, τη μαγιά να ρισκάρουνε, διότι χωρίς ρίσκο δεν γίνεται όχι ζωή, αλλά ούτε και αυτή η δουλειά. Και αυτό είναι ιδέα του Θανάση. Τρία... δεν είναι δική σου ιδέα. Όχι, δεν θυμάμαι την. Και φτάνει. Ναι, και φτάνει στην τρία. Δηλαδή, αν ήταν κακό, ήταν. Πρώτα, αν ήταν δική μου ή του Μιχάλη, δεν θα το λέγαμε δημόσια. Αυτό είναι το άλλο. Εκείνο προσπαθεί σε μήνε να το βγάλει. Η Κωνσταντίνα. Η οποία είναι, όταν λέμε ήρεμη δύναμη, αλλά με την κακιά έννοια. Ναι, με την πολύ κακή έννοια. Η κυρία Κωνσταντίνα παίζει μια άλλη ιστορική περίοδο στην κατοχή. Ναι, είναι η περίοδο, ναι, ναι. Την πρόσπιση. Δεν μπλέκονται. Για πε, για πε. Τα μωρά τα φέρνει ο Πελαργός, είναι και οι δυο τους, εκεί πέρα και η Μαρία και η Κέτη μαζί με τον Αλέξανδρο. Κατοχή. Είναι κόμμα, δεν είναι κόμμα. Παπαναγία μου Χριστέ μου, είναι φοβερό. Και σε κόμμα και κόμμα. Όχι, μωρέ, δεν είναι. Παριστάνουν ότι είναι σε κόμμα, αλλά δεν είναι. Όχι, όχι. Όχι, εγώ δεν αισθάνομαι ότι είναι κόμμα. Δεν ότι κάνανε, ας πούμε, κόμμα στην πρόβα ή οτιδήποτε. Δηλαδή μου είναι κολλητές, είναι. Α, ναι, κολλητές. Ξέρει μία τα μυστικά τη άλλη. Σίγουρα, σίγουρα. Βοηθούνται, εξομολογούνται, ψυχαναλύονται. Παίζουν χαρτιά μαζί. Χαρτιά. Και το μικρό, η Δεσποσίνη. Η Δεσποσίνη είχε δύο πολύ αντιφατικούς ρόλους. Από τη μια κάνει την ωραία Ελένη, τώρα ξεκινάει, ας πούμε, πρόβες. Γιατί έχει και υπέροχη φωνή. Είναι musical το έργο, ξέχασα να πω, με στίχους και μουσική της Αφροδίτης Μάνου. Και ταυτόχρονα στην ταινία κάνει μια κόρη λίγο περίεργη. Έχουν μια έντονα συγκρουσιακή σχέση με την Ένα. Όπως νομίζω πάρα πολλές μανάδες και κόρες. Να πω σε αυτό το σημείο ότι μου έχει πει ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος ότι έχεις μια υπέροχη φωνή, ότι είσαι πολύ καλός τραγουδιστής, ότι τραγουδάς πολύ όμορφα. Δεν με ακούσατε στο κλάμα. Γεια σου, Μιτσάρα, με τις παιδιές σου. Παπούλη, τι έχεις κι είσαι στεναχωρημένος? Αχ, εγγονούλα μου, έρχομαι από τον Πειραιά και έχω άσχημα νέα για τον πατέρα σου που μπάρκαρε για την Ιαπωνία. Τι το θέλες και σάλπαρες, έμενε μου πατέρα στις Ιαπωνίες τα νερά με μια μικρή βρατσέρα. Στις Ιαπωνίες τα νερά με μια μικρή βρατσέρα. Έκανε 12 μποφό, πρώτες κακοκαιρία και η βρατσέρα βούλιαξε μέσα στην τρικυμία και κολλευόντας ο μπαμπάς είδε μια καρχαρία.
θα τον κάνω καρχαρίας. Στα νυχτά της Ιαπωνίας θα τον έκανε το τέρας. Ποιες χωρές τον ο πατέρας, ποιες χωρές τον ο πατέρας, ποιες χωρές τον ο πατέρας. Μπράβο, μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Έλα Τζένι μου, δείξε τι μπορείς. Esta sera quedó mani o mai, domani chi lo sa, quel che sarà. Lascia giorno giorno amore e la notte porterà l'incertezza del domani. Solo a non farti riposare, è una pulce sul nel suolo, chi dormire non ti fa, meglio stasera che domani o mai, domani chi lo sa quel che sarà. Domani che verrà è una porta che tu chiudi fra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, il domani che verranno ti dedico solo a te. Meglio stasera. Μοντάρει 100 φορές αυτό το τραγούδι. Το καταλαβαίνω. Συγκεκριμένα 72. Βλέποντας πριν τη σκηνή. Η... Στίχη μουσική, Μιχάλη Ρέπα, Αθανάση Παπαθανασίου. Το τραγούδι που ακούσατε. Όχι τον Καρχαρία. Όχι αυτό, αυτό με την Καστάνη. Καρχαρία. Καρχαρία είναι στίχη μουσική. Καρχαρία όμως, εμένα μου βγάλε συγκίνηση από εδώ. Έτσι ήταν υπέροχες στιγμές στην τηλεόραση. Πολύ, πολύ. Ήσασταν μια παρέα, όπως είσαστε ακόμα μια παρέα. Πολύ γλυκιά, πολύ δεμένη, πολύ αποτελεσματική, που μας προσέφερε πολύ μεγάλες χαρές όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζει να μας προσφέρει. Και αυτό είναι πολύ γλυκό. Πρέπει να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όμως ένα παλικάρι δεν μπορεί να κοιμηθεί. Το πράγμα που είναι σαν μικρόφωνο. Είναι άσχημο πολύ το δικό
σου το βιολί. Ζεις μοναχά για χουζούρι και αγκαλίτσα. Μα σαν ξαπλάτε παιδιά κι ούτε σκέψη για δουλειά. Που θα πάει τέλος πάντων η βαλίτσα. Μα σαν ξαπλάτε παιδιά κι ούτε σκέψη για δουλειά. Που θα πάει τέλος πάντων η βαλίτσα. Είσαι δηλαδή του Σουλτάνου το παιδί. Μάνα για χουζούρι και αγκαλίτσα. Μα σαν ξαπλάτε παιδιά κι ούτε σκέψη για δουλειά. Που θα πάει τέλος πάντων η βαλίτσα. Βρε μα σαν ξαπλάτε παιδιά κι ούτε σκέψη για δουλειά. Που θα πάει τέλος πάντων η βαλίτσα. Έτσι δεν καταλαβαίνει. Όταν γύρναγα τα είχαμε αυτά, έλεγα με αγωνία στο Μουζουξί. Τι λέει, τι λέει. Να σας πω, έχω ακούσει. Την Νατάσα μια φορά. Το πήρα τη άλλη. Να το πει αυτό, να το πει αυτό. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει άνθρωπο. Ξεκινάει και καταλαβαίνει ότι έχει μπει σε λάθος τόνο. Στη Ζεχρά. Πάει, ξεκινάει να πει τη Ζεχρά, ας πούμε, στη σκηνή και καταλαβαίνει ότι έχει μπει σε λάθος τόνο. Τι να κάνω. Τι να κάνω για να το διορθώσω, πώς να το διορθώσω και λέει τι έκανα. Συνέχισα, έκανα ότι δήθεν μιλάω. Ναι. Δήθεν ότι χάλασε το μικρόφωνο και δεν με ακούν. Και ξαναμπήκε. Και ξαναμπήκε. Σε τέρας. Το κάνεις αυτό και στις προσωπικές σου σχέσεις. Βοηθήστε με λίγο. Όταν έχεις μια σχέση που κάπου έχει ένα πρόβλημα, κάνεις τσαχπινιές τέτοιου τύπου. Δυστυχώς όχι, γι' αυτό θα κάνω μπάχαλο. Α, εκεί δεν τα χρησιμοποιείς. Αν είχα αυτό το τραγουδιού στις προσωπικές σχέσεις, θα ήμουν τώρα θεά. Τα ξέρω, τα λόγια δυστυχώς πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει. Δεν μου λες, ποιον από τους δύο αγαπάς πιο πολύ. Από ποιους. Από αυτούς τους δύο. Για την Κορδεμέρα και το Χαλκιάκι για τον Αλέξανδρο. Γιατί με κοντά έδειξε η γυναίκα. Εδώ δείχνω, εδώ, για πες. Ποιον και γιατί. Δεν είναι απαραίτητο να τσεχωρίσεις. Μπορεί και να μην αγαπάς κανένα. Μην πατήσεις. Έλα, εμένα. Αγαπάω περισσότερο τον Μιχάλη. Καταρχήν, βλέποντας τον Μιχάλη, θα πω κάτι που το λέω τις τελευταίες μέρες συνέχεια στους κοινούς μας φίλους. Βλέποντας τον Μιχάλη, νομίζω ότι δεν έχουν περάσει τα χρόνια, ότι είμαστε ακόμα 20 χρονών. Βέβαια και με τον Θανάση έχουμε μία σχέση. Ο Θανάσης δεν είναι από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι. Ναι. Ένας άνθρωπος πάρα εύκολος, πολύ ανοιχτός. Ναι, όχι εύκολος. Ευκολότατος. Είναι εύκολος. Αλλά δεν είναι τόσο ανοιχτός. Εμείς έχουμε καταφέρει να μιλάμε στο τηλέφωνο και όχι μόνο με δική μου ευθύνη. Αρκετές ώρες. Ώρες ατέλειωτες. Ναι. Και έχουμε και κάποια πράγματα που τα διαχειρίζομαι με τον Θανάση και όχι με τον Μιχάλη. Αλλά τον Μιχάλη, αν είναι πέντε άνθρωποι στη ζωή μου που αγαπάω, είναι μέσα σε αυτούς. Λουλούδια πουλομυρωμένα, γαζίες, βιολέτες και κρύα, που μοιάζουν κι αυτά σαν για μένα, το κορμί μου εγώ δεν πουλώ. Δεν θα επιμιλούν τα λουλούδια, γυρεύω κι εγώ σαν και εκείνα, να ακούσω αγάπη στραγούδια, και να φάβει να νιώσω απαλό. Άι στο διάλογο τραχομούρι. Μα ένας νιώσ' την πλανέτη και την καρδούλα της κλέβει. Τα δυο κομμάτια τα πλάνα με ρόγα φλόγα φυλά. Κέτι, ποιος είναι ο πιο απαιτητικός από τους δύο? Αυτός που ζητάει περισσότερο. Ο Θανάσης. Έχω και δύο. Πιστεύω ότι είναι απαιτητική. Όμως ο Θανάσης είναι πολύ της λεπτομέρειας, έτσι πολύ... Και ο Μιχάλης είναι της λεπτομέρειας. Κυρία, μπορώ να πω να, κάτι. Παρακαλώ. Που είναι πολύ φρέσκο γιατί τα παιδιά έχουν κάνει πέρσι πρόβες. Παρακαλώ. Θα σας πω τι βιώνουμε κάθε μέρα. Ο Μιχάλης σκηνοθετεί, ο Θανάσης κάνει τάχαμο τι θέλω εγώ και βρέθηκα εδώ πέρα.
ότι είναι ένας κύριος που πέρναγε και είναι όλη την ώρα στα αυτή του μπύρι, 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 μπύρι. Απίστευτο αυτό το Κόζα Νόστρα που έχει το... Υπάρχει αυτό μεταξύ τους το Κόζα Νόστρα. Αυτοί που πιστεύουν ότι ο Μιχάλης είναι ο καλός και ο άλλος είναι ο κακός. Δύσκολος και ο νευρικός και τέτοια, πλανώνται πλάνη ικτρά. Απλά είναι διαφορετικό το ύφασμα. Μπράβο, Νατάσα. Μπράβο, Νατάσα. Επιστημονική εξήγηση. Ναι. Θανάση δεν μοιάζει λίγο με την Ντέμπι Ρέινολτς. Μαρία Καβογιάννη. Ποια είναι αυτή. Ντέμπι Ρέινολτς, δεν ξέρεις ποια είναι η Ντέμπι Ρέινολτς. Ο άνθρωπος μεγάλο με το Χόλιγουτ. Πήρε τον Νάταλι Σέιλορ. Α, ναι, ναι. Σιγά καλέ. Μιλάμε για αυτονομία τώρα προσωπού, όχι. Διακοπή! Τι θες εδώ, Μαρθά, τράβα σπίτι! Γιατί με πρόδωσες, Γιακουμπή! Τι θες, κοπέλα μου, τώρα πια είναι δικός μου. Ποια είναι αυτή η παρακατιανή? Φίλη σου είναι η Γιακουμπή! Συμφωνώ με τους προγραμμίσεις σας. Συνελήφθηκες δηλαδή. Άλλο είπα εγώ. Σας είπα ότι και εγώ συμφωνώ με τη διπλανή μου. Είναι και οι δύο πατητικοί, αλλά με διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Και ποιος είναι πιο γλυκός και πιο τρυφερός? Πιο γλυκός, κοίτα. Είναι ο Μιχάλης πιο γλυκός, αλλά και ο Θανάσης. Επειδή έχει ζήσαμε... άλλη γλύκα αυτός. Είναι και αυτός πολύ γλυκός. Επειδή τώρα μιλάμε γιατί για γλυκύτητα. Γιατί τον έζησε το καλοκαίρι πάρα πολύ και είναι πολύ γλυκό παιδί. Επειδή μιλήσαμε για γλυκύτητα τώρα, θέλω μια πολύ, πολύ όμορφη εισαγωγή για έναν πολύ ωραίο άντρα, ο οποίος θα μπει στο στούντιο. Πώς παίξατε για το χαλκιά εκείνο το αντρικό, το ωραίο? Ένα αντίστοιχο, σας παρακαλώ. Είναι και τις δύο εκδοχές του εαυτού σου. Επίτηδες. Και το ρομαντικό, το σεξουαλικό και το... Εντράσω. Εντράτα, εντράτα. Έχει... Τι κάνετε, παιδιά, τι λέγατε? Μισό λεπτό, έλεγε κάτι Τζίνι. Τζίνι μου, για πες. Τζίνι, για πες. Δεν έλεγα. Έλεγε, εσύ πήγαινες να πεις. Πήγαινα να πω στο... ότι εγώ πάντως από το Θανάση έχω μια άλλη τελείως εμπειρία. Σε ένα πολύ δύσκολο γύρισμα, μέσα σε νερό, στη λιμνοθάλασσα, που ήταν μέσα ένα αυτοκίνητο στο οποίο έπρεπε να κάνουμε γύρισμα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Mm. Οφείλω να ομολογήσω, όχι ότι ο Μιχάλης δεν νοιαζόταν, αλλά ο κύριος Παπαθανασίου με πήρε από το χέρι, με κατέβασε όλο πλάτσα πλούτσα μέσα στο νεράκι παρέα, μου έδωσε τη δική του μπλούζα. Εγώ δεν βράχηκα. Εγώ δεν μπήκα στο νερό. Δεν μπήκε μέσα στο νερό. Μέσα σε νερά που είχαν πετρέλαιο, ο κύριος Παπαθανασίου με εφρόντισε με μια τρυφερότητα πολύ ειδική και ξεχωριστή και αυτό δεν το. Το ξέρει και το. Το ξέρει. Το ξέρει, δεν μπορεί να κάνει κάτι όμω. Μια και ήρθε ο Κόκλη, θα του δώσουμε το λόγο. Τι λέτε κι εσεί. Καταρχήν να σου πω, έχει ομορφύνει τώρα τελευταία πολύ. Αλήθεια. Κουρεύτηκε, ξέρω εγώ τι έκανε. Αδυνάτησε. Αδυνάτησε, αδυνάτησε. Γιατί άρχισε το σκουστάκι από πού ήρθες? Ήρθα από πάνω. Γύρισμα από πάνω. Δεν μου λες, εσύ πώς έχεις μπλέξει με αυτούς τους δύο και πότε? Ήταν τυχαίο, με βρήκανε. Ήταν τυχαίο, το φαντάζομαι. Όχι, εντάξει, τα παιδιά τα ήξερα, όχι για την ακρίβεια και τα δυο. Το Μιχάλη ήξερα, γιατί με τον Μιχάλη τελειώσαμε την ίδια σχολή. Ο Μιχάλης βέβαια πιο παλιά. Όχι, βέβαια. Πιο παλιά. Και υπήρχε, ήταν με τη Μανίσαλη και υπήρχε ο θρύλος αυτός του. Του Μανίσαλη. Του ρέπα της Μανίσαλη αυτών των ετών, α πούμε. Τι, τα παλιά χρόνια. Τα παλιά χρόνια. Είναι εκείνο το έτος που ζήλευε. Εμείς πεθαμένοι, δεν το συζητώ. Και έτσι. Και μετά συναντηθήκαμε στη δουλειά. Γιατί ρε κολόπεδο, γιατί μου το έκανες αυτό? Μην κλείσεις, μην κλείσεις. Ήταν μια τρέλα τη στιγμή. Μα τι σου λείψε από μένα? Τίποτα, μωρό μου. Αργά, που. Συγγνώμη, αγάπη μου. Πού σε πήρα, βρε, από τον άλλο τον κολόγερο που σε κακομεταχειριζότανε? Πού σε έδερνε? Δίνε και εσύ πάνω να ξεσπάσεις. Κάσε, ρε, πάνω στα μάτα. Εσύ φταίς, ρε, εσύ που πήγες ανάμεσα μας να μας χωρίσεις. Να. Ήτανε τύχη για μένα, πιστεύω. Δεν ξέρω για τα παιδιά, λένε το ίδιο. Όχι, το άλλο, άλλο λένε. Ναι, εντάξει. Αλλά για σένα ήταν τύχη. Δεν είμαστε ίδιο έτος, καταρχήν. Το είπε, καλέ, ο άνθρωπος. Το είπα, ότι είμαι πολύ μικρότερος. Άλλο λέμε τώρα. Έχουμε φύγει τώρα από εκεί. Τα παιδιά, Κωνστάκη, δεν το έμπαινε. Όχι, δε, άσυνα. Είσαι πολύ τι. Θέλω όλοι σας, αν είναι δυνατόν, όλοι σας να μου μιλήσετε για τη Μεντή. Θέλω να μου πεις, όταν τελείωσε όλη αυτή η συνεργασία, η πολύ εντυπωσιακή στην τηλεόραση, την οποία τηλεόραση θεωρείς το πιο δύσκολο είδος, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, ναι. Σίγουρα, με μεγάλη διαφορά από οτιδήποτε άλλο. Από οτιδήποτε άλλο. Έχουμε επανάληψη, γι' αυτό δεν κάνουμε και τόσο εύκολο πια. Πολύ άγριο πράγμα. Η συνεργασία όμως με αυτή η γυναίκα πώς ήταν?
Με την ένα γνωριστήκαμε στις τρεις χάρτες, όπως είπα. Οι τρεις χάρτες ήταν γραμμένες για ένα άλλο τρίο, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Η Άννα, η Μίνα και μια άλλη συναδέλφισσα. Η οποία και δεν ήρθε και ήμασταν στο ψάξιμο κτλ. Τότε η Νένα έπαιζε σε μια επιθεώρηση ένα νούμερο που εντάξει δεν μας είχε αρέσει, για να πω την αλήθεια. Δεν μας είχε αρέσει. Το νούμερο, όχι Νένα. Το νούμερο. Και είπαμε, για να αντέχει αυτή η κοπέλα με αυτό το νούμερο. Έχει την πιο ωραία κοντινά τη Νένα. Τη βλέπω τόσο και την ξέρω στο πλάνο. Για λέγε. Για να αντέχει όμως με αυτό το νούμερο. Σκέψου τι μπορεί να κάνει. Ναι. Εξού και ξεκινήσαμε με τις χάρτες. Ναι, νομίζω, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι είναι καρμική η σχέση, διότι μεταλλάσσεται μέσα στον χρόνο. Βέβαια. Και μεταλλάσσεται προς το καλύτερο. Και θέλω να δούμε ένα χορευτικό που έχουν οι δυο τους, οι τρεις τους, οι πέντε τους, από εκείνη την φοβερή εποχή, όπου μέσα από αυτό το σύριαλ εκπαιδευτήκατε και σε διάφορα πράγματα. Γίνατε τραγουδιστές, χορευτές. Έτσι δεν είναι, Θανάση? Αυτή όχι εγώ. Ναι, εσύ όχι, λέω για τους άλλους. Σοβαρός άνθρωπος. Τα χορευτικά και η ευελιξία της Νένας. Ακόμη είμαι σοβαρός. Ναι, τα χορευτικά μου ειδικά. Τα χορευτικά ήταν πάρα πολύ καλά. Καλοσύνη να μου δώσει η κοπέλα, ναι. Είναι το τηλέφωνο ενός γιατρού. Τι γιατρού? Για τις αμυγδαλές. Τις έχεις βγάλει. Τη σκολικοειδήτη μου. Την έχεις βγάλει. Πες και εσύ, Χριστιανέ μου, κάτι που δεν το έχεις βγάλει. Τα μάτια. Αλλά αυτά θα του τα βγάλω εγώ τώρα. Παλιάστρομε, παλιάστρομε. Μάλλο. 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 Παιδιά μου! Ένα ποτήρι νερό με έτσι γυναίκα! Ηρέμησε, ηρέμησε! Να σε χαστούκίσω! Να της δώσω να χαστούκίσω! Να της δώσω να χαστούκίσω! Να σας πω ότι ήθελε να κάνει ο κύριος Παπαθανασίου, που τον θεωρείται πάρα πολύ σοβαρό στο Βήρα της Άγκυρας. Όταν πιστεύαμε ότι ένα τραγούδι δεν θα κατέβει κάτω και δεν θα κάνει πολύ κέφι. Που θέλει να πάρει τα ντέφια και να μπαίνει. Ο ίδιος! Με τις ταξιδέντρες. Ναι, με τις ταξιδέντρες. Ναι, γιατί, συγγνώμη, ναι, που λέει το Ρενατάς αυτό. Ενώ ο Μιχάλης είναι ο πιο υποτίθεται προσινής και πιο αυτός, ο Θανάσης κάνει τα σκαμπρόζικα. Ναι. Δηλαδή έχει κάνει τη συνάδελφο κυρία Κόνστα, κατ' επανάληψη, να κατουρηθεί. Μάλιστα, μην τα λες αυτά έτσι. Γιατί? Κατουρηθεί. Με την καλή έννοια. Την καλή έννοια. Γιατί έβγαινε, ας πούμε, η Ντίνα κάτι να κάνει και ήταν ο Θανάσης ντυμένος με παραλλαγές, με διάφορα αυτά. Ναι, γιατί όμως, γιατί ξέρει ότι αυτά δεν θα βγει στη σκηνή να τα κάνει. Ναι, σωστά. Γιατί βγαίνει και στη σκηνή ο άλλος. Ναι, ναι, ναι. Οπότε Γιάννη, εσύ με όλους αυτούς πώς αισθάνεσαι, αγόρι μου? Πόσο δύσκολη πορεία είναι? Για πες μου. Είσαι και δίπλα στον κόκλα, δηλαδή όλα τα κακά. Νιώθεις σιγουριά? Όχι, είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ μέσα. Πάσα εδώ, δεν περνάω. Τους βλέπω όλους. Έλα μωρέ, τι το φωνάζουμε το παιδί? Είναι και γιος μου. Ας μιλήσω λοιπόν για τη μαμά μου που είναι πιο... Ναι, μίλα για μένα, μίλα. Εμένα το σημαντικότερο στην ταινία ήταν να νιώσω άνετα. Επειδή ήμουν νέος, τώρα βγήκα από τη σχολή. Και πραγματικά η Νένα, η Μεντή, μου φέρθηκε σαν μάνα. Δηλαδή, ήταν απίστευτο. Ένιωσα τόσο οικεία. Δεν θα πω ότι αυτό φαίνεται και όλο το αποτέλεσμα της ταινίας που είναι το
Αλλά πέρασα πάρα πολύ καλά και μου βοήθησε πάρα πάρα πολύ. Όπως και οι υπόλοιποι, όπως και ο Θανάσης και ο Μιχάλης. Από όλους αυτούς που βλέπεις απέναντί σου, αυτά τα τέρατα, ιερά και μία. Στην κυριολεξία, όμως. Με ποιον αισθάνεσαι πιο κοντά, ποιος είναι πιο κοντά στη δική σου προσωπικότητα, στο δικό σου στυλ, ποιος αρέσει πιο πολύ. Να σου πω. Είναι το κόκλασμα. Γιατί ρε, όχι. Είναι, πιο κοντά είναι το τρίο. Αυτό εδώ, το τρίο, ναι. Ναι. Το τρίο είναι καταστροφικό. Ίσως, επειδή τους έχω ζήσει και λίγο παραπάνω. Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, τους έχω ζήσει λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους. Ξέρεις ότι ο Αλέξανδρος έχει γεννηθεί στο Hollywood, δίπλα στους μεγάλους stars. Εκεί έπρεπε να είναι κανονικά. Εκεί θα πρέπει. Για να κάνω τι εκεί. Ένας απλώς. Καριεράρα. Λοιπόν, Τάσο, επειδή αρκετά χαλάρωσες. Επειδή δεν μου αρέσει να σε βλέπω χαλαρό, μου αρέσει να σε βλέπω στην τζίτα. Γιατί μου αρέσει εμένα. Ένα μικρόφωνο μπορεί να έρθει εδώ κοντά σας, παρακαλώ κύριε Θωμά, να το δώσω στην καλιά. Γιατί ξέρω ότι θέλει να αφιερώσει κάτι στα παιδιά και τι νομίζω. Τι θες να πεις, δηλαδή δεν πάει το μικρόφωνο στο Καλκιά και πει Καλκιά στο μικρόφωνο. Τι για πες, αγόρι. Γι' αυτό ήρθαμε. Και τι να πω εγώ. Ένα τραγούδι στα παιδιά, θα πεις. Τι έτσι, καπέλα. Α, ολόκληρο ορχιστράρα, τη συμφωνική σου. Α, δηλαδή να σηκωθώ είναι. Ό,τι θέλεις, θες. Τι μου το έφερες πρώτα εδώ για να το κουβαλήσω και 10 μέτρα παραπάνω. Μήπως θες να πούμε παρείστηκα εδώ πέρα. Τι να αφιερώσω, τι θέλετε να ακούσετε. Κάτι βαρύ. Τι σερτάπ δεν ξέρω να κάνω αυτά. Το είδαμε. Να το. Για προσπάθησε. Έλα. Αυτό το κάνει μέρη. Α, να το κάνει. Πες το μωρό μου sorry. Πες το μωρό μου sorry. Να μου το λες μικρό μου κι όχι να κάθεσαι να κλαις παραπονιάρικο. Ευχαριστώ. Τάσο μου μπορώ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ποτέ κάνεις πρόβα, βρε. Ποτέ. Τι πρόβα είναι αυτή. Δεν σε πιστεύω. Από το τηλέφωνο. Παιδιά. Τάσο δεν έχεις κάνει πρόβα. Δεν έχεις 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 πρόβα. Σοβαρά δεν έχεις πρόβα. Είσαι καλά, είμαι και αυτό. Ξεκινά, ξεκινά, Γιώργο. Επαγγελματίας ο άνθρωπος. Ένα τραγούδι, πάψη που δεν είναι ένα τραγούδι. Θα σε πάρω στο ρεπετάδικο. Δεν κολλώνει. Τι είναι, βρε. Τι είναι. Σου μιλάει, παιδί μου.
Τι να πω. Θέλουμε ένα ακόμα στο καπάκι. Το επόμενο. Ένα στο καπάκι, είναι πολύ ωραία στιγμή. Στο καπάκι. Ναι, ρε παιδί. Να το πει ζεστό. Να το πει εδώ ανάμεσα στα δύο κορίτσια. Δεν το έχω. Ένα κάτι τέτοιο. Την πύλη να κάνει χορευτικά, δεν την ξέρει. Περιμένει ο Ραβωνιάρης. Έλα, θα σε πέντε λεπτά. Στο πρωί στο στενό το παραθύρι που φωτίζει με κερί. Τρέλανες όλες μου τις τρέλανες. Πώς το κάνει αυτό. Καλά είναι το μόνο σου. Πώς το κάνεις. Εμένα μου είπατε ότι θα βγει εκπομπή Σάββατο και έβαλα σακάκι. Έχω γίνει λούτσα. Βγάλε το σου είπα. Θα γίνει Πέμπτη τελικά η εκπομπή. Τι σχέση το Σάββατο με το σακάκι. Εχθές την πρόβα που έχετε βράδυ. Να σου πω, ο Ραβόνας θα ισχύσει την ναι, 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 φυσικά. Καλά, περίμενε λίγο ακόμα. Δηλαδή, μήπως με ναι. Να στρώσει τα λουλούδια. Θέλω, τώρα που είμαστε όλοι μαζί, έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα, να δούμε το Μιχάλη Ρέπα στο ξεκίνημά του στο θέατρο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μωρό μου, sorry. Στο θέατρο. Το άξιζε. Ιστορικές στιγμές. Τι να δεις και τι να δεις μέσα αυτό το ερμοκτήριο της Βουλής. Ακούς φωνές της λαϊκής, ως και το τροπάριο της Κασιανής. Το Πασόκ, η δεξιά, είναι δυο φωνές με κουκουέ κρούστα. Μα νομίζω στα ορχιστρικά, κάνουν κι άλλα κόμματα φωνητικά. Γιατί μέσα σ' αυτή τη χώρα τώρα ξέρεις πολλά, σε κοροϊδεύουνε τα κόμματα και βρίσκεις μπέλα. Και δεν σου λέει πια ποτέ κανείς τι έχει σκεφτεί, και τίποτα από όλα όσα είχε υποσχεθεί. Τι να δεις, τι να δεις, τι να δεις. Λόντρα, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, Βουδαπέστη, Βιέννη. Μια παπάρα παρά προς την Αθήνα, καμιά μα καμιά σας δεν βγαίνει. Δύο παπάρες παρά, όλη η κουλτούρα του κόσμου είναι εδώ μαζεμένη. Και τρεις παπάρες παρά, ήρθαν να καπαρούν μαλλί και φύγαν κουρεμένοι. Μπράβο, το ρόλο! Αυτή η παρέα των δύο ανθρώπων, τους φίλους δεν τους αξιοποιεί πάντα στις ταινίες. Δεν μετράει καθόλου το γεγονός ότι κάποιος είναι κολλητός φίλος για να του δώσει ρόλο. Σκυλιά μαύρα. Σκυλιά μαύρα. Είναι αλήθεια αυτή η πληροφορία. Θα ήθελε η κυρία Καβογιάννη να μου πει γι' αυτό, γιατί... Ορίστε. Άναυδη. Ισχύει αυτό το πράγμα. Ότι οι φιλίε του δεν μετράνε προκειμένου να στελεχώσουν μια ταινία ή ένα σύριο. Καθόλου. Ναι.
Έχουν μια έβρεση και κάποια στιγμή. Γιατί γελάτε. Όχι, καλά το άρχισε. Για πάμε. Βοηθήστε με κι εσείς. Έχουν μια έβρεση. Μια έμπνευση, ναι. Μεγάλη έμπνευση. Που μπορεί να ταιριάζουν σε αυτό που έχουν σκεφτεί. Δεν μετράνε οι φίλοι. Ανεξαρτήτως προσωπικών σχέσεων. Ανεξαρτήτως προσωπικών σχέσεων, βέβαια. Ωραία, ηρέμησε. Ποιος θα μου πει την αλήθεια. Κώστα, να μου πεις, πες μου κάποιος να μου πει την αλήθεια. Γιατί το γράφουν αυτό πολύ και είναι λίγο υποτιμητικό για αυτούς που παίζουν. Γιατί εμείς δεν δίνουμε τους... Ότι είσαστε μια κλειστή παρέα, ναι, μια κλειστή κλίκα που αξιοποιεί τους φίλους. Ανεξαρτήτως, ας πούμε, κτλ. Δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει αυτό και είναι υποτιμητικό πάρα πολύ για αυτούς που παίζουν. Mm-hmm, mm-hmm. Και για μένα και για τον Μιχάλη, αλλά και για αυτούς που παίζουν, γιατί εμείς ανεξάρτητα από τη φιλία δίνουμε... άμα πιστεύουμε ότι ένας ηθοποιός του πάει ο ρόλος, το προτείνουμε. Τώρα, αν τύχει να είναι και φίλος μου, είναι και το καλύτερο. Αλλιώτικα θα έπαιζα εγώ το ρόλο του Γιάννη στην ταινία. Δεν θα παίρναμε τον Γιάννη. Το ζήτησε. Μην σου πω, μου το ζήτησε. Το τράβηξε, το τράβηξε. Δεν το έκανε στην Γιάννη. Αυτό είναι πολύ καλό. Που σου έλεγα και πριν το δελτίο είναι ότι αφού έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, θα κάνεις τον εραστή μου, βρελάκι μου, χωρίς παρεξήγηση όμως, δεν μπορείς να το κάνεις λιγότερο χαριτωμένα. Τι εννοείς λιγότερο χαριτωμένα, Χρυσή μου? Να, για παράδειγμα, μη με λες Χρυσή μου. Α, κατάλαβα, το θέλεις πολύ πιο άντρο, ε? Ναι, ας πούμε. Κατάλαβα, αυτό γίνεται εύκολο. Με θέλεις πιο λαύρο, πιο εραστή. Κάτι σαν το σάκι τον υδραυλικό από το Love Story. Να γδυθώ κιόλας? Όχι τόσο πολύ. Εμπρός. Συγγνώμη, Άννα. Λάκι από εδώ οι συνεργάτες μου, ο Ευγένιος και η Βαλεντίνη. Εσείς ο Ευγένιος. Ορίστε. Λέω ρε μάγκα, εσύ είσαι ο Ευγένιος. Μάλιστα, εγώ. Γεια σου ρε μάγκα, Ευγένιε. Και εσύ είσαι η Βαλεντίνη. Μάλιστα, αλλά εμένα μη με χτυπήσετε, κύριε Λάκη. Γεια σου ρε Βαλεντίνη, τσίφτησα. Τσιγκάνα, τουρκογύφτησα. Πού γνωριστήκατε όταν γράφατε ένα νούμερο για την Βαγενά, ναι, είναι λίγο αυτό. Το νούμερο που γράψαμε με τον Μιχάλη ήταν για μια βιντεοκασέτα της, που είχε κάνει Άννα Βαγενά το 1980. 7, δεν απαντώ, τότε που πήραμε 86. Το κύπελλο. Όχι, τότε που πήραμε το κύπελλο στην Ευρώπη, πότε, 87, ναι, δεν το 87. Ναι. Πού να ξέρουμε, εμείς πότε πήραμε το κύπελλο. 87. Και η πρώτη εντύπωση του ενός για τον άλλον. Καλή. Καλή, αδιάφορη. Η δεύτερη δεν ήταν. Η πρώτη ήταν καλή. Φαντάζομαι καλή για να είμαστε 17 χρόνια. Ναι, ρε παιδί, μια φορά εντάξει και πολύ μεγάλη. Όχι, η πρώτη σίγουρα είναι καλή. Μετά είναι το δύσκολο. Μετά είναι το δύσκολο. Πόσα χρόνια τώρα μαζί. Τώρα είμαστε στα 17. Πα-πα-πα. Είδες και η πρώτη εντύπωση όμως συνήθως είναι η πιο σωστή. Mm-hmm. Έτσι αποδεικνύεται mm-hmm. από το αποτέλεσμα. Εσύ που τους βλέπεις, Αλέξανδρε, πιο συχνά από όλους φαντάζομαι ή όχι. Δεν είσαστε της στενής παρέας. Πώς τους βλέπεις να εξελίσσονται αυτούς τους δύο? Να γερνάνε. Τι είναι αυτό? Δεν είναι ηλικιακά. Όλοι γερνάμε. Δεν γερνάω μόνο εγώ, γερνάνε και αυτοί. Δεν το συζητώ. Πώς τους βλέπεις να εξελίσσονται, προς τα πού θα πάνε τελικά? Κοίταξε, εγώ προβλέπω ότι ο Μιχάλης μπορεί να γίνει και καθηγητής πανεπιστημίου του Πανεπιστημίου και ακαδημαϊκός, το έχω πει. Τι με μουτζώνεις. Αφού έχει αρχίσει να γράφει βιβλία. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια έχει γράψει βιβλία. Είναι βεβαίω. Και ετοιμάζει και δεύτερο, να το πούμε αυτό. Και έχουν πιστεύει χρόνο για να κάνουν. Ο Μιχάλης είναι ένα πράγμα που εγώ δεν το έχω δει σε άλλο άνθρωπο. Είναι στα όρια της τρέλας αυτό. Μονίμως. Ας πούμε, είναι στο μετρό, στο λεωφορείο, στο ταξί, διαβάζει. Mm-hmm. Είναι στην ουρά στην τράπεζα, διαβάζει. Και εντωμεταξύ έχει γύρισμα, πριν πάει στο γύρισμα προλαβαίνει να γράψει και κάτι. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Έχεις περάσει, είναι αλήθεια, στο κομπιούτερ όλες τις ταινίες που έχεις δει, κάπου το διάβασα. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, την κάνω αυτή τη βλακεία. Ό,τι έχεις δει, το ξέρεις δηλαδή. Ναι, την κάνω αυτή τη βλακεία. Απλώς έχω ένα πράγμα σαν να μην θέλω να χάνω το χρόνο μου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μια τσιγκουνιά με το χρόνο νομίζω πως έχω. Χίλιες φορές σου το είπα, κορίτσι μου. Δεν κάνω εγώ για σένα. Γιατί, Γιακουμή, γιατί το λες αυτό? Γιατί εγώ είμαι ένας αλήτης, Τζένι, και εσύ μια αρχόντισσα. Και τάχα, δεν μπορώ να σ' αγαπώ. Σ' είσαι μαθημένη αλλιώς. Με κούρσες, με τα κότερα, με λούσα, με λεφτά. Όλα αυτά δεν μου λένε τίποτα αν δεν παντρευτώ εσένα, Γιακουμή. Παλέρα τώρα. Να μας κάτι, κυρία, σε μήνα μπορώ. Παρακαλώ, κυρία. Επειδή θα φύγω, περιμένει και ο Ραβωνιάρης. Ο Ραβωνιάρης. Τώρα. 9 παρα 10 θα ραβωνιαστεί. Ότι ο Μιχάλης, επειδή έχουμε κάνει πολύ παρέα και διακοπές μαζί και όλα αυτά,
Βρίσκει το χρόνο. Δηλαδή, εμείς αυτό με τον είναι Μιχάλη, το καταπληκτικό. Πώς το βρίσκει το χρόνο. Κάνουμε κουβέντες απίστευτες και αρπαζόμαστε και διαφωνούμε και όλα αυτά. Mm. Που μιλάμε, δηλαδή επικοινωνούμε. Δεν είσαι δηλαδή. Δηλαδή είναι με το βιβλίο στο χέρι, mm. αλλά είναι και. Ναι, όχι ότι κλείνεται και δεν μιλάει. Όχι, το αντίθετο και το μιλάει ότι πολύ. Δεν είχε δει ποτέ το αμερικάνικο σινεμά, δεν έβλεπε. Είναι απίστευτο όταν ήμουν μικρό. Αλβανικό σινεμά. Όλες τις ανησυχίες των Αλβανών σκηνοθετών τις είχες. Δεν πήγαινα. Ναι, κυρία. Γιατί δεν είπαμε πώς εξελίσσονται όμως. Αυτό που είπατε προηγουμένως, ως πού θα φτάσουν, κάνω μια ερώτηση. Δεν υπάρχει. Στο Δινεκές θα προχωράνε. Θα προχωρούν στο Δινεκές γιατί ξέρεις εκείνο που ξεχωρίζει. Αυτά τα δύο παιδιά, επειδή εμείς λίγο οι πιο... Οι πιο παλιές, ναι, πιο ηλικιωμένοι, είναι μέσα. Μέσα είναι. Κώστα, με συγχωρείς. Όχι, αυτός απ' έξω. Εμένα πάλι, εμένα. Είσαι έξω, μιλάμε για μεγάλες ηλικίες. Έχουμε ζήσει, έχουμε παίξει λίγο τον Κυραλέκο, τον Σακελάριο, τους Γιαλαμά, τα άλλα ζευγάρια, τα άλλα που υποτίθεται ότι κάνανε μεγάλες επιτυχίες και κάνανε όντως προς Θεού και αφήσανε και σφραγίδα στο ελληνικό θέατρο και στο σινεμά. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς. Λέγανε για τον Σακελάριο και τον Γιαννακόπουλο, ξέρω εγώ, ότι ο Κεραλέκος έγραφε το αστείο. Ο άλλος έφτιαχνε τον καμβά. Εδώ δεν ξέρεις ποιος το γράφει από το αστείο. Εδώ δεν ξεχωρίζει τέτοια πράγματα. Ανήκει λέγανε για τον Τσιφόρο και τον Βασιλιάδη, ας πούμε, ότι ο Τσιφόρος ήταν αυτό που αυτό, αυτό, και ο Βασιλιάδης του πέταγε κάθε τόσο ένα αστείο. Ναι. Πες το ρε, μπράβο, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια σχέση. Είναι αυτό που είπα πριν ότι. Το πώς συμπληρώνει ένας τον άλλον. Ναι. Σε ποιο επίπεδο ένας είναι συγγραφέας, ο άλλος είναι ο αστείο βρέστης, ας πούμε. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια επικοινωνία. Είναι μια πολύ μεγαλύτερη επικοινωνία, μια πολύ ευρύτερη επικοινωνία. Που δεν τελειώνει και ποτέ, διότι και αυτό δεν ανανεώνονται συνέχεια και όχι εκ της τέφρας. Ναι, μπράβο, ανανεώνονται από μόνοι τους. Βλέπω μεγάλαμα του νούμερου, αρκετά, μετά από όλα αυτά. Πώς μου το χέρι λευκό περιστέρι να ανοίξουμε. Θέλω πριν φύγει να λαβωνιαστεί η Νένα. Ναι, να πάω λίγο μαζί. Η δικιά μου. Η δικιά σου. Αυτή μου αρέσει. Και αυτή θα λαβωνιαστεί. Όχι, ζήτα μου ό,τι θες. Θέλω η Νατάσα να ξεχαιρώσει ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι. Αυτή είναι με δικιά. Τι θέλεις να σου πω. Εγώ θέλω να μου. Που γάσκε το να πάθω το κεφαλικό τώρα. Βέβαια. Ναι, σωστό. Εγώ το ξέρω, την ορχήστρα ρώτα. Η ορχήστρα ξέρει τα πάντα. Ρωτήλα, πρόσεχε εμάς. Να ξαναπάω εκεί, μπάς και μου πετάξει τα λόγια αυτή τη φορά, ναι, όπως ναι. Ξέρεις. Άντε αγάπη μου, άντε εκεί. Στο αδύνατο να κοιμηθώ έχεις αντιρρήσεις. Όχι, καμία. Έφυγα. Βερδεύτηκα κι αρπακτικά με τη δική σου θύμηση, με τη δική σου θύμηση. Τι ώρα είναι, 3:30. Πλανιέμαι στα χαλάσματα, με ζώνουν τα φαντάσματα. Στα χαλάσματα. Thank you.
καρδιά. Το σφάλμα μου συγχώρεσε. Κοιτάζομαι και απορώ, τόσο σκαϊμός που χώρεσε, τόσο σκαϊμός που χώρεσε. Βοήθαμε, τι να βοηθήσω. Μπράβο, Ρινάτο Σάρα. Τα παλικάρια παραπάνε τα ζάρια κι άλλα μόνον του δρόμου τη γωνιά. Δικό σας. Θα αρχίσουν οι μαράκες, ρυθμό να δίνουνε τα άστρα, θα τρεμοσβήνουνε κι όλα, χώρος να γίνουνε χαλές. Αυτό το μάμπο, το βραζιλέρο, μου δίνει κέφι. Τι έγινε, Άννα? Ευγένεια, γεννάω. Τώρα αμέσως? Όχι τώρα, αμέσως, σε λίγο. Εδώ μέσα. Ακάνα μου, σε παρακαλώ, σφίξου, κρατήσου. Θα πάω να φωνάξω κάποιον, γιατί εγώ δεν ξέρω να ξεγεννάω. Μην κάνεις έτσι, Ευγένεια. Πήγαινε γρήγορα, φώναξε τον Γιάννη και τον Πέτρο. Ξέρουν αυτοί να ξεγεννάνε? Όχι, δεν είναι για να με ξεγεννήσουν. Πρέπει να πάμε αμέσως στο νοσοκομείο. Λοιπόν, πριν φύγει όμως η Νένα, θα πάρει το δώρο τη. Ένα συμβολικό δώρο. Δεν είναι, καταλάβατε. Θα το πάρω. Θα το πάρω, θα φέρει ο Άγιος Βασίλης. Το ραβόνα αυτό, βέβαια. Ναι, εννοείται. Μίλησέ μας λίγο πριν φύγεις για αυτό το ραβόνα που θα διαπράξεις τώρα. Τι ακριβώς είναι, πώς θα γίνει, πού θα γίνει. Εγώ δεν θα ήθελα. Είναι κρυφός, είναι μυστικός. Είναι μυστική ραβόνα. Κακώς κάνατε και το βγάλατε στη χώρα. Θα ήθελα όμως να πω δύο κουβέντες από την καρδιά για τα παιδιά. Όχι σοβαρές. Ότι. Δηλαδή, ξέρεις, να μην αποκτήσει ένα βάρος, γιατί δεν μου αρέσει. Ναι. Ότι τους εκτιμώ πραγματικά πάρα πολύ για αυτό που είναι, για αυτό που κάνουν, για αυτό που θα κάνουν και τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Αυτό. Και από μια γυναίκα που λέγεται Νένα Μεντή, νομίζω έχει μεγάλη βαρύτητα. Εδώ έχει βαρύτητα. Το δώρο μου! Το δώρο της! Εδώ παιδί, σε μένα το δίνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα παιχνιδάκι για να παίζεις. Λοιπόν, να τη χειροκροτήσουμε που φεύγει την Νένα. Καλή επιτυχία. Που φεύγει, λέω, την Νένα. Που φεύγει την Νένα. Νένα φεύγει. Έχω έναν αραβωνιάρι, τρία μέτρα παλικάρι. Όχι σαν χλωτζίζι φρίγκο, μα σκληρό παλικάρα κι σαν το ρίγκο. Σταμάρα! Εγώ με κουμάνε Παναγίτσα. Πού τη βρίσκεις, ήθελα να ξέρω πού τη βρίσκεις. 10 χρόνια την παρακαλά στην Παναγία και παιδί δεν μας έστειλε. Μπορεί να έχει δουλειά η Παναγία και να είναι φτιάξει. 10 χρόνια. Τι δουλειά ήταν αυτή. Και το σύνδεμο δίχως να έκτιζε, πάλι θα το έχει τελειώσει. Τώρα θέλω να σταματήσει η χαζομάρα και να πέσουμε να ξαναδούμε αυτό. Σε βάλουμε στο παιχνίδι. Λίγο πιο έντονα. Δεν είσαι μήνα, αλλά είσαι πολύ σεμνή σήμερα, βέβαια, Μαρία. Είναι πολύ μαζεμένη. Να παίξουμε κανένα παλέμμα, τι θέλετε. Παίξε, αγάπη μου, πιο αυτά. Όπως ξέρεις εσύ, παίξε. Τι να κάνω. Τι να κάνεις, να μου το πρέπει αναγκαστικά να μας ενημερώσεις εσύ για κάποια πράγματα, για την Μαρία παραπάνω. Δεν είναι η Μαρία πάρα πολύ ομιλητική. Ναι, ναι, στις εκπομπές. Όχι ειδικά σήμερα, εδώ γενικά δεν είναι. Η Μαρία είναι και στο οξυγόνο, βέβαια, έτσι. Ναι. Έχουμε και τα Μωρά τα φέρνουμε πελαργός, έχουμε εδώ τα δύο ζευγάρια. Και είναι και στο οξυγόνο. Σε ένα ρόλο που δεν μπορείς να το φανταστείς. Ούτε ίδια το φανταζόταν, πριν το παίξει. Αλλά τον έπαιξε. Και πώς τον έπαιξε. Και έπαιξε. Το ξέρω, δεν φταίς εσύ. Κανένας δεν φταίει. Μήπως επειδή είναι μεγάλη ηθοποιός, τίποτα. Το έχεις σκεφτεί. Μεγάλη ηθοποιός. Ισχυρότερος εσύ. Ας μου μιλήσει, έλα Κώστα, μίλα μου εσύ για τη Μαρία λίγο παραπάνω. Τι να πω για τη Μαρία, παιδιά. Κανείς δεν είναι να πει κάτι για τη Μαρία, είναι δυνατόν. Για τη Μαρία μιλάει όλη η Ελλάδα με τα καλύτερα, τι να πω εγώ. Τι φωνάζει στον δρόμο, ασπασία ακόμα. Θυμάσαι. Ναι, να σου πω κάτι εγώ για τη Μαρία. Κάναμε κάποτε με τον Πέτρο τον Φιλιππίδη τα τέρια στο ζευγάρι. Και θέλαμε να κάνουμε μια οντισιόν για να βρούμε μια άλλη κοπέλα, γιατί η Μαρία ήταν η μία και θέλαμε άλλη μία που να έκανε την αδερφή της. Ναι. Και δεν ήταν δίδυμες, έτσι. Απλά ήταν αδερφή. Ναι, και
Κάναμε μια οντισιόν για να βρούμε μια άλλη κοπέλα, ανάλογη, αντίστοιχη, αντάξια, εισάξια, αυτά, δεν ξέρω τι, της Μαρία. Δεν. Είδαμε και 300 κοπέλες. Δεν υπάρχει παιδί μου πουθενά. Ναι, αυτό το χρόνο. Είναι πολύ δική περίπτωση. Τελικά βρέθηκε ένα κορίτσι που έμοιασε με τη Μαρία φυσιογνωμικά, αλλά εν τέλει ευτυχώς τα πήγανε και πάρα πολύ καλά. Η Κατερίνα πετούσε. Ναι, πετούσε. Και κάναμε αυτό το δίδυμο. Αλλά μας έβγαλε την Παναγία που λέμε έτσι, με συγχωρείτε για την έκφραση κιόλα. Που σημαίνει ότι για να δυσκολευτείτε τόσο πολύ, ρε παιδί μου, είναι δεν πραγματικά είναι σπάνιο. Η Μαρία είναι μοναδική. Πονάχαμε. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, γιατί αισθανόμουν ότι υπήρχε ένα κενό από εκείνη την πλευρά. Να μιλήσουμε λίγο για το οξυγόνο, σα παρακαλώ, που δεν ξέρουμε τίποτα. Ξέρουμε μόνο. Τίποτα. Είναι ιστορία ενός εκβιασμού. Δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Είναι ιστορία ενός εκβιασμού. Ναι. Υπάρχουν δύο οικογένειες. Είναι ο Ακύλλας Καρζής, παντρεμένος με τη Μαρία, από τη μια, και από την άλλη είναι η Νένα. Μια μάνα που κρατάει γενικά ένα σπίτι ολόκληρο, γιατί ο άντρας της που τον παίζει ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος είναι τετραπληγικός και δεν μιλάει και δεν μπορεί να συμμετέχει σε τίποτα. Έχει δύο παιδιά, την Τζίνη και το Γιάννη. Η Τζίνη είναι παντρεμένη με τον Αλέξη Γεωργούλη και ο Γιάννης έχει μια φίλη. Η φίλη, ξέρω εγώ, του Γιάννη είναι η Τζόι Σεβίδη. Αμάντα. Του. Ναι. Κάπως μεγαλύτερη από αυτόν. Είναι μια μητέρα χωρισμένη με ένα παιδί, ξέρω εγώ. 4-15 χρονών. Έρχεται και σε βρίσκει σε ένα μπαρ και σε κομμάτια. Ναι. Έχει ένα γιο, η Τζόις, περίπου 15 χρονών και έναν εραστή λίγο μεγαλύτερο από 15. Ναι. Αυτό είναι περίπου το σχήμα. Ναι. Δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο, φαντάζομαι. Όχι, αυτή μπλέκονται σε μια ιστορία. Σε μια ιστορία εκβιασμού. Εντάξει. Η οποία κάπου οδηγείται. Ναι, απλώς μπλέκονται ένα-ένα τα πρόσωπα μέσα. Πώς σας ήρθε να κάνετε ένα τέτοιο πράγμα φέτος? Το θέμα δηλαδή, γιατί κάτσε αυτό. Γι' αυτό θέμα. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι αυτοί εξελίσσονται. Εξελίσσονται συνέχεια. Και μεταλλάσσονται. Δεν μένουν, δηλαδή, δεν κάνανε τις χάρτες να μείνουν στις χάρτες, να κολλήσουν εκεί και να επαναλαμβάνουν. Να παράγουν ένα μοτίβο που είναι το ίδιο. Κάνανε, μετά περάσανε στο Δίσκο Ξαμαρτίνη, ήταν κάτι άλλο. Μετά περάσανε στο θέατρο που κάνανε πολύ διαφορετικά πράγματα. Μετά κάνανε κινηματογράφο πολύ διαφορετικά. Και τα μωρά που τα θέλουν επελεργώσουν νομίζω για δεύτερη χρονιά. Βέβαια. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Θα το παίζουμε μέχρι να έρθει. Να το δει. Που νομίζεις ότι είναι η δεύτερη οπότε, χρονιά. Σε κακό σαν δεν ήρθε. Δεν πρόλαβα. Έχεις έρθει στον Bulldog, συγγνώμη. Ναι, ναι. Κράτησε ναι. Το πέντε χρόνια. Αλλά θα το κρατήσουν κάτι παραπάνω. Λοιπόν, θέλω να παρακαλέσω την Τζίνη να μας πει ένα τραγούδι ακόμη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά θες να το πεις από τη θέση σου ή πρέπει να το πεις όρθια? Όχι, δεν χρειάζεται να το πω όρθια. Μπράβο, αγάπη. Θα σου φέρει τώρα το θέμα. Προτιμώ καθιστή όρθια τρέμπλι. Ποιο? Θα πάω ένα τραγούδι από το Κλάμα και από τον Παράδεισο. Το δικό σου πεπρωμένο. Συμπτωματικά το έχει χτυπήσει και σε δίσκο. Ναι, το έχω χτυπήσει. Το έχω χτυπήσει γενικώ. Πολύ ωραίο τραγούδι. Μια ζωή σε περιμένω, κι αν το θες ακόμα μια ζωή. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, σε πιάσα με τα φιλιά μου, κι όπως ένα αστέρι πέφτει, έπεσες στην αγκαλιά μου, κι όπως ένα αστέρι πέφτει. Ζωή σε περιμένω, κι αν το θες ακόμα πιο πολύ. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, σε πιάσα με τα φιλιά.
μαζί με την άλλη στην πρωτοψάλτη να τραγουδάει μοναδικά, έτσι όπως την έχετε διδάξει, και θέλω να τη δούμε. Και η εμπειρία σας πώς ήταν από αυτούς όλους τους τραγουδιστές? Η Νένα είπε ότι συγκινήθηκε για αυτά τα εορταστικά που λέγονται. Ναι, ναι. Το κάνουμε γιατί ήταν οι καλύτερες στιγμές των σύριαλς. Ακόμη ναι, και στις Χάριδες που ήταν η πρώτη φορά που έχει γίνει αυτό, νομίζω ότι περάσαμε πάρα πολύ καλά. Θέλω να δω την άλλη πρωτοψάλτη, αν είμαστε έτοιμοι, γιατί το χορευτικό και το τραγουδιστικό είναι ονειρεμένο. Πάμε. Κι η αλμύρα του νοτιά σου καίγε τα χείλη. Σε περιμένω τ' άλλο καλοκαίρι κι έχω κρυμμένο στην αμμούδια ένα αστέρι. Σε περιμένω στο ήλιο τ' ανηφόρη, πάλι σε θέλω με λάχρινο μαγόρι, με λάχρινο μαγόρι, με λάχρινο μαγόρι. Υπάρχουν στιγμές που νιώθετε ότι ένας είναι δάσκαλος του άλλου? Ο Θανάσης θέλει να μου απαντήσει εδώ, όχι ο Μιχάλης. Δάσκαλος δεν είμαι. Νομίζω ότι είμαστε ο ένας μαθητής του άλλου. Και αυτό είναι και το μεγαλείο των παιδιών. Όχι, νομίζω ότι μαζί διδασκόμαστε μάλλον. Χωρίς να είναι δάσκαλος ο ένας του άλλου. Είναι μαθητής. Ναι, γίνεται και αυτό βέβαια. Και στη δουλειά τους είναι έτσι. Πώς δεν είναι, υπάρχει αυτό, ξέρεις, το αυταρχικό στα παιδιά, το αυτό θα κάνεις, έτσι είναι και τέτοια. Δηλαδή υπάρχει στη... νιώθεις τόσο δημιουργικός όταν δουλεύεις με τα παιδιά. Έχεις καταρχήν τόσο... Στο βγάζουν το λάδι όμως. Δηλαδή, στο βγάζουν, αλλά δεν σε νοιάζει. Νιώθεις δημιουργικός πολύ. Και είναι και αυτό το μεταφυσικό που είναι ένα πριν, ότι έχεις από χέρι εμπιστοσύνη. Δηλαδή νιώθεις ότι όταν σου φωνάζουν τα παιδιά να κάνεις κάτι, αυτό που θα κάνεις θα είσαι τέλειος. Mm-hmm. Θα είσαι πολύ καλός. Ότι είναι μόνο για το καλό αυτό που σου λέει. Ναι, και η αισθητική τους έχει αποδείξει. Ότι περνάμε, η δουλειά που κάνουμε εμείς είναι πάρα πολύ δύσκολη και έχει τρομερή ανασφάλεια. Το σίγουρα, να πετύχεις, ας πούμε, ανθρώπους που να σου δημιουργούν εμπιστοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και γι' αυτό και εγώ, δεν ξέρω, τα παιδιά νιώθω πάρα πολύ τυχερός που η γενιά μου δηλαδή έπεσε πάνω στα παιδιά αυτά, ας πούμε, mm-hmm, και στους συνεργάτες αυτούς. Και είναι συνέχεια με τα μπράβο. Θα είμαι πάρα πολύ άσχημα. Εντάξει, δεν τα πούμε σε αυτά. Να μιλήσουμε χωρίς να μας ενοχλήσουν. Εντάξει, οξυγόνο. Παιδιά, τον διακόψαμε. Εντάξει, ολοκλήρωσα. Ολοκλήρωσα. Αυτό ήθελα να πω. Κι ας είναι πιστή να το συγκινείς. Στη λέλα μας. Που θέλει το αποτέλεσμα. Αλλά δεν θέλει την προσπάθεια. Τέλος πάντων, παιδιά, τι να λέμε. Καλό ρίσκο να είναι. Κι εγώ θα το βαφτίσω. Στο οξυγόνο που εγώ ήμουν σε κατάσταση φυτική. Φυτό εννοεί. Φυτό δηλαδή. Με τους σωλήνες και αυτά, και ήμουν υποχρεωμένος να μας αφήσει την καρέκλα. Και μπροστά μου εκτυλίσσονταν τα τέρατα και τα σημεία. Άλλο δύσκολο ήταν... πράγμα αυτό τώρα. Ναι. Είναι το χαμός και εσύ να σε... Ναι. Ένας πολύ δύσκολος ρόλος για μένα. Όχι τόσο υποκριτικά, όσο να τον αντέξω να τον κάνω. Τα νεύρα μου δηλαδή. Δεν έχει σημασία όμως αυτό. Σημασία έχει ότι ήταν σκηνές, ας πούμε, με την Ένα και την Τζίνη ή με τον Γιάννη και τον Αλέξη, πάρα πολύ σκληρές και πολύ δύσκολες, και αν κανένας αφαιρούσε κατά κάποιο τρόπο τον ήχο, ναι, δεν ξέρω, με ένα μαγικό τρόπο, θα νόμιζε ότι γυρίζουμε μια κωμωδία. Ήταν τόσο ευχάριστη η ατμόσφαιρα. Καταλαβαίνω τι λέει. Και ήταν με τα μπράβα και με τα χαϊδολογήματα, και πραγματικά αυτές οι σκηνές που ήταν πάρα πολύ δύσκολες υποκριτικά, είχαν τέτοια ενέργεια από τον Θανάση και τον Μιχάλη από κάτω, δηλαδή που αισθανόντουσαν οι ηθοποιοί, ακόμα και εγώ που ήμουν σε αυτή τη φρικτή κατάσταση, ότι είμαστε σε ένα μαξιλάρι απάνω, πάντα που μπορούμε να χορέψουμε απάνω στα πούπουλα. Άρα, και βγάζαν τα μάτια τους, ας πούμε, αυτοί. Ποτέ δεν άκουσα ποτέ, δεν έχω ακούσει ποτέ, ας πούμε, μούτρα, να υπάρχουν μούτρα, να υπάρχει δυσάρεστη ατμόσφαιρα. Είναι πάντα... Και γι' αυτό γίνεται αυτή η παρεξήγηση που πολύ σωστά το υποθανάσει, ότι φωνάζουν τους φίλους και γίνεται μια παρέα και κάνουμε πλάκα. Καμία πλάκα δεν γίνεται. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι κάθε φορά που έχουμε κάνει εκπομπή, δυο μας ή τρεις μας ή πέντε μας, όλοι οι άνθρωποι που είναι δίπλα σας δείχνουν ότι σας αγαπάνε και το αποδεικνύουν. Αφού ερχόμαστε εδώ για το δοξαστικό του, τι να κάνουμε. Δηλαδή, αγαπάνε. Έπρεπε να φέρνεις και κάποιους ανθρώπους που να είναι κάπως λίγο πιο επικριστικοί. Δεν είναι αυτή η σχέση
που μου επιβάλλει να πω τις καλές μου κουβέντες για τα παιδιά. Βέβαια. Η αγάπη μου πηγάζει ως εκ της φιλίας και ως εκ τούτου πρέπει να τα πω κτλ. Είναι ότι πραγματικά είναι αξιαγάπητοι άνθρωποι για το θέατρο. Είναι άνθρωποι που καταβάλουν όχι απλώς προσπάθεια, αλλά πλέον έχουν και αποτέλεσμα και ευτυχώς επιτυχές. Και για όλους μας είναι καλό. Για όλο το ελληνικό θέατρο είναι καλό αυτό. Και για την τηλεόραση. Και, για τον κινηματογράφο. Και γι' αυτό το λόγο είναι αξιαγάπητοι και μόνο από αυτή την πλευρά. Από εκεί πέρα, σαν άνθρωποι, ο καθένας μας έχει και τα τροτά του και τα θετικά του και τα δεξιά. Και αυτή είναι γεμάτη λατώματα, και δύο. Και αυτή είναι γεμάτη λατώματα. Όπως είμαι και εγώ, όπως είσαι και εσύ, όπως είναι όλοι μας. Όχι, αυτούς μιλάμε. Αλλά από εκεί και πέρα. Μιλάμε τώρα. Αλλά από εκεί και πέρα. Πού τα θα βρεις ανθρώπους που λέει ο Μιχάλης, φέρε και κανέναν να πει από το ένα. Ποιος να βρει να πει από το ένα. Τάσο μου, πού είσαι αφήσει το μικρόφωνο, που έκανες δουλειές διάφορες, πού τα άφησες το μικρόφωνο. Άσε που δεν μας έκανε. Να, 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 το άφησες. Το κράτησε στην τζίνη τώρα. Πάλι θα τραγουδήσει. Μαράκι μου, πήγε να κάνεις αυτό το πρίμα βίστα. Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω να το θυμηθούμε. Τώρα επειδή έχει τραγουδίσει, λες να πείτε τραγούδι. Όχι, εσείς θα πείτε. Εμείς θα πούμε. Ναι, καθηγητρίες. Εμένα ρωτάς τι θα πούνε αυτές που είναι κολλητές. Θέλουν να πούνε οι δυο τους, λέει. Θες να πούμε οι δυο. Πάλι να πούμε τα... Ναι, όχι ναι, τραγούδι, ναι. Θέλω να πούνε τραγούδι. Άκου Γιώργο. Τραγούδι θέλει να πείτε. Ναι, ναι, τραγούδι. Ναι, για τραγούδι. Είπα ανέκδοτο νομίζεις, τραγούδι θέλει. Βασικά εσύ ήθελες να έρθεις να κάτσεις εκεί. Εγώ ήρθα, έκατσα. Αλλά ναι, πάμε παρακάτω τώρα. Ναι, ναι, το 7 τραγούδια, Γιώργο. Το 7 τραγούδια. Ναι, δεν πειράζει, κάτσε να κουραστείτε λίγο παραπάνω. Θα τα βρουν όλα. Στο παραδείσου τα μπουζούκια θα με πας κι αφοπορέψουμε και μας για σέματε. Εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που να μου πεις και θα. Και αυτό, αυτό, σε μήνα, έκανε μόνη της το πορτρέτο της. Αυτό φάσμα. Είναι η Μαρία Καβογιάννη. Αυτό που είδες, μάτια, αυτό, τρόπος, αυτό. Έξω, είναι, έξω. Είναι έξω. Ο ηθοποιός του τρόμου. Όχι, ηθοποιός του τρόμου. Ένα θα σου πω για το ποιόν μας. Κοιτάξτε είμαστε. Αυτό το τραγούδι το είχαμε κάνει αυτοσχεδιασμό στη Μαρία Χόρς. Ότι ζει ακόμα και να είναι καλά η γυναίκα, χτυπά ξύλο η Μαρία Κόρς. Τάσο μου, πάρ' το πάνω τώρα εσύ που είσαι επαγγελματίας. Θα μου πέσει βαρία. Κώστα, πες. Έλα αγάπη μου, δεν είμαι εγώ, δεν έχω. Να πω ένα που λέει συνήθως. Να πω ένα που λέει συνήθως. Δεν ξέρω τι έχω, δεν μου κρατάω πάνω μου. Είναι στο ρεπερτόριό του. Αυτό θα σου έλεγα. Πάμε λίγο. Ούτε πρόβες το λίγο. Απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει κοντά σου να βγει μια χαραυγή. Καινούργια αγάπη να σου ζητήσει.
χαράματα θα σε ξυπνήσει και ο ερώτας σας θα αναστηθεί. Σου ζητήσει κάνε λιγάκι υπομονή. Καινούργια αγάπη να σου ζητήσει κάνε λιγάκι υπομονή. Μπράβο! Μπράβο το παιδί. Μπράβο εδώ, παρακαλώ, που έχει αξία. Λοιπόν, θέλω τώρα η Τζίνι. Όταν ήμασταν μικρά, θέλω να πω κάτι για την Νατάσα. Όταν ήμασταν μετά τη σχολή, ξέρω εγώ, τότε μα πήγαινε. Μικρά. Στα μπουζούκια. Θυμάσαι, μα πήγαινε ο Κυπρέο στα μπουζούκια. Πώ δεν θυμάμαι. Και πάμε μια φορά στο Καν-Καν, πού μα είχε πάει, δεν θυμάμαι. Και ήταν κάτι. Στη Ρήτα Σακελαρίου. Μπαίνουμε μέσα. Και ήταν κάπω νωρί, α πούμε. Δεν είδε μπροστά τη, α πούμε, τη Χάρη Αλεξίου ή κάτι σπουδαίο. Είδε δύο τραγουδίστρες, όχι σπουδαίες, ναι, ας πούμε, με αυτά τα λαμέτα φουστάνια να τραγουδάνε. Οπότε μένει μαγεμένη η Νατάσα και λέει, αφού αυτό θέλω να είμαι. Γιατί? Δεν θα το πιστέψω. Η κακία του κόσμου. Μπράβο, Μίκα.
επίσης. Είναι εξαιρετικά. Ο καταζητούμενος είναι από εδώ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχετε μία γιατί δεν γυναικεία η δικιά μου, να πάρω σε αντρικό, έχει. Τι είναι, για να δω τι είναι. Εδώ στο σε γυναίκα, μάνα μου. Έτσι θα κάνω. Αγαπημένη μου Μαργαρίτα, λέγε. Πάντα θα το κρατώ κάτω, και σπίτι. Πάντα θα σε ερδιμούμε. Καλά θα κάνεις. Όσο ότι σε συναντήσω, ναι, στον άλλο κόσμο. Ωραία. Σκάσε τώρα και θα σιχαθεί ο κόσμος. Θέλω να τραγουδήσω. Το μαντιλάκι του το δω. Εσύ έκανες έτσι. Αυτό. Είσαι και ρουφιάνος. Ειλικρινής μου. Είσαι το διάλαβο το χάμα. Το σκάσε. Το χρυσό και εντυμένο. Σκάσε, μόνο εγώ θα κλαίω. Φύγε, σε συχάθηκα. Φύγε. Μίγα τσετσέ με φαβορίτες. Ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι όλοι μας το νιώθουμε αυτό. Αλλά εγώ και θέλω να μιλήσω προσωπικά. Νιώθω πολύ μεγάλη πληρότητα και ευτυχία που δουλεύω μαζί τους. Γιατί αφενός μένω ότι αυτά που έχω να πω και αυτά που μου δίνουν και μου προσφέρουν είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά η σχέση μας είναι τόσο ζεστή και τόσο αληθινή που δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι άσχημο σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή πιστεύω ότι κάθε ηθοποιός όταν έχει να αντιμετωπίσει μια τέτοια δουλειά λάμπει και... γι' αυτό και όλοι οι ηθοποιοί πιστεύω ότι όταν συνεργάζονται με τα παιδιά είναι όλοι εξαιρετικοί. Γιατί πιστεύω ότι όλοι οι ηθοποιοί είναι εξαιρετικοί. Όταν ήταν να κάνουμε τα μωρά, μου φωνάζει μια μέρα σπίτι, κάθεται ο Μιχάλης στο γραφείο, βάζει μουσική και παίζει όλη την παράσταση μόνος του, παιδιά. Από εκείνο το βράδυ που τη διάβασε μέχρι τώρα που παίζεται δεύτερη χρονιά το έργο, οι νότες είναι εκείνης της βραδιάς που το διάβασε ο Μιχάλης στο έργο. Σόπα. Ναι. Εντελώς. Είναι αλήθεια ότι κυκλοφορούν και με χρονόμετρο για τη διάρκεια του νούμερου. Ναι, μου το έχουν πει. Είναι αλήθεια. Ναι, μπορεί στη δουλειά του. Αλλά ξέρουν πάρα πολύ καλά τι θα κάνουν. Δηλαδή. Τόσο που δεν ξέρω αν ξέρει άλλο. Αυτό πρέπει να πάρει το κάθε τι αυτό. Απολύτως. Εγώ αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Έχω κάνει τόσα σύριαλ πραγματικά. Και πριν από καιρό έκανα ένα σύριαλ και βρέθηκα στο ίδιο πλατό που είχαμε κάνει το Δίσεξα Μαρτίν. Και επειδή ήταν υποτίθεται γραφεία. Είχαν φέρει από τις αποθήκες χαρτιά αυτά, ναι, για να γεμίζουν τα γραφεία. Και κάνω έτσι και βλέπω ένα σενάριο του Δίσεξα Μαρτίν. Μου ήρθαν βέβαια δάκρυα. Αλλά εκείνο που με ξαφνικά έκανε ντυνγκ, λέει, ας πούμε, επεισόδιο 23. Διάρκεια 24 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα. Σκηνή πρώτη, 1 λεπτό και 2. Σκηνή δεύτερη, 2 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα. Και είναι έτσι. Όλα τα άλλα που παίρνουμε είναι κάτι. Που τα κόβουν μετά, τα προσπαθούν να τα φέρουν στον χρόνο που είναι ορισμένος. Στις δουλειές του Μιχάλη και του Θανάση αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή λένε θα κάνουμε μια ταινία που θα βαστάει 98 λεπτά, άντε να βαστεί 99. Να ψευχηθούμε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία σε αυτό που ξεκίνησε ήδη χθες. Άντε, για να τελειώσουμε και δεν. Άντε, κοπέλα μου. Επειδή είπαμε όλοι και ξέρω ότι είναι τύχη και για μένα και πιστεύω ότι για όλους τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει με τα παιδιά, πέρα από το καλλιτεχνικό αλλά και από τη συναναστροφή, υπάρχει και ένα άλλο το οποίο δεν ξέρω αν το είπαμε βέβαια. Δεν έχω δει άλλους ανθρώπους να σέβονται και να εκτιμάνε τόσο πολύ τους συνεργάτες τους. Αυτό είναι πολύ, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση και στο Μιχάλη και στο Θανάση και είναι πραγματικά καταντά συγκινητικό από ένα σημείο και έπειτα. Και τι παρόλα. Ναι, γιατί δεν έχεις και λόγο κανένα, ας πούμε, πάντα να υπερασπίζεις, ξέρω, κάποιους συνεργάτες. Όχι, δηλαδή δεν το βλέπεις, είναι, όχι, δεν έχεις λόγο, έτσι πρέπει να είναι. Και παρόλα τα χρόνια που έχουν περάσει από τότε που γνωρίζουμε και δουλεύουμε μαζί, είχαμε την τύχη να δουλέψουμε μαζί, παρόλα τα χρόνια και παρόλες τις κολοσσιαίες επιτυχίες που έχουν κάνει, γιατί
έχουν κάνει επιτυχίες που είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Είναι σταθμοί σε όλους τους τομείς. Όχι εμείς εδώ, αυτοί που δεν θέλουν. Ναι, αυτοί που δεν θέλουν. Παραμένουν τα παιδιά που γνωρίσαμε πριν από τόσα χρόνια. Δηλαδή, ο Θανάσης και ο Μιχάλης είναι οι ίδιοι, εντελώς οι ίδιοι. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Από ό,τι είδαμε από το βίντεο, όχι ακριβώς. Κάπως λιγότερα μαλλιά, κάπως περισσότερα σημεία. Αυτός, ο άνθρωπος αυτός,
ήταν ο άλλος μου έρωτος. Φωτιά στα Σαββατόβραδα να μην ξαναγυρίσουν. Για αυτοί που είναι μοναχοί να μην ξαναγαπήσουν. Να κάνει καρδιές σαν πάρες να κοιτάμε. Μαζευτήκαμε όλοι εδώ απόψε σήμερα για να μιλήσουμε για τη θεωρία των χορδών. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια βύσσος. Πότε κόλαση και πότε ο παράδεισος. Της γυναίκας η καρδιά σκύφτε διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής. Η προδοσία μιας γυναίκας σε βαραίνει. Μη πίνεις άλλο και μεθάς και τη ζωή σου τη χαλάς. Είναι γραφτό ότι αρχίζει να πεθαίνει. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια βυσσός. Πότε κόλαση και πότε ο παράδεισος. Της γυναίκας η καρδιά είναι παράδεισος.